Πάλι γεια σας από μένα. Παίρνουμε λοιπόν τα συνεργά μας και συνεχίζουμε να φτιάξουμε κάτι εδώ πέρα. Για να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Σίγουρα κάνουμε το μισό για να αποτελειώσουμε το άλλο. Τι μπορούμε να βάλουμε και τι χρώματα ώστε να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, αλλά ας αρκεστούμε στα λίγα που είναι και πιο καλά. Έτσι λοιπόν παίρνουμε τα χρώματά μας, τα πινέλα μας, ανακατεύουμε και δημιουργούμε. Για να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε εδώ. Σίγουρα εδώ προσπαθούμε να έχουμε ένα ωραίο, θα έλεγα, βάζο και να συμπληρώσουμε πάνω σε αυτό. Έτσι με απλές πινελές συμπληρώνουμε και συνεχίζουμε με απλές γραμμές. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι χρώματα θέλουμε, αρκεί να μας εκφράζει και να είναι ωραίο. Έτσι συμπληρώνουμε με διάφορες πινελές για να είναι έτοιμο όπως θέλουμε εμείς. Βλέπουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε απλά πράγματα από το τίποτα με μεράκι, με βραφιά και με διάθεση πάντα όταν δημιουργούμε κάτι. Συνεχίζουμε. Και βέβαια, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα σε αυτό που φτιάχνουμε, βλέπουμε πόσο ωραίο μας έγινε αυτό το βάζο και προχωράμε στο να φτιάξουμε κάτι άλλο. Παίρνουμε διάφορα χρώματα με απλές πινελές ώστε και με διάφορα πινέλα να έχουμε αυτό που θέλουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Και να έχουμε κάτι ωραίο που είναι μέσα στο βάζο με απλές πινελές. Βλέπετε πόσο ωραία ανάγλυφα και
με κίνηση δημιουργούνται αυτά τα ωραία κλονάρια που είναι από κάποιο ωραίο λουλούδι που βγαίνει λοιπόν μέσα από το βάζο. Θα μπορούσε να είναι και μια ωραία γλάστρα, αλλά εμείς θελήσαμε να είναι βάζο. Έτσι λοιπόν το ονομάσαμε και συνεχίζουμε δημιουργώντας πάντα με διάθεση και με μεράκι. Παρατηρούμε πόσο όμορφα γίνονται όταν υπάρχει, το ξαναλέω, η διάθεση, η όρεξη για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Συνεχίζουμε και μπορούμε να πάρουμε διάφορα χρώματα. Να δούμε τι λουλούδι υπάρχει που μας τραβάει την προσοχή. Έτσι, συνεχίζουμε με το πινέλο μας. Δέστε πόσο όμορφα και καλέσθητα είναι αυτά τα ωραία λουλούδια που φτιάχνουμε πάνω σε αυτό το βάζο μας. Είναι καταπληκτικά, θα το πω κι εγώ ίδιος, μα κι εγώ δεν πιστεύω πόσο ωραία είναι. Πάρα πολύ όμορφα, εξαιρετικά. Πραγματικά μας ταξιδεύουν κάπου αλλού, σε ένα ωραίο κόσμο από τη φύση, την εξοχή, με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, συνεχίζουμε. Φτιάχνουμε αυτά τα πανέμορφα λουλούδια πάνω σε αυτό το μικρό μας βάζο. Επάνω έχω φτιάξει ένα λουλούδι με άλλη τεχνική, προς ανάγλυφο, και πρόσθεσε και άλλα πράγματα. Θα έλεγα κάτι από μοντέρνα ζωγραφική που μας δίνει άλλη διάσταση. Έτσι παρατηρούμε πόσο ωραίο μας έγινε πάρα πολύ και πραγματικό και εξωπραγματικό με όλη τη διάθεση.